Εξή σας όλο αυτό το διάστημα και για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Μας τιμά όλους. Ελπίζοντας ότι ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας, θα ήθελα να σας καλέσω στο βήμα για το δικό σας χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, είναι για μένα μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας εδώ στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να εγκαινιάσουμε το περίπτερο της για φέτος τιμόμενης από την έκθεση χώρα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως πολύ σωστά είπατε, στο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον είχα συζητήσει με τον πρόεδρο Τραμπ για την πολύ μεγάλη σημασία. Η πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την έξοδο της Ελλάδας από την οκταετή περιπέτεια των προγραμμάτων προσαρμογής που σηματοδοτεί και την επάνωδο της οικονομίας και της χώρας στην κανονικότητα, στην ανάπτυξη, στην ανάκαμψη να φιλοξενήσει ως τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Thank you very much, ladies and gentlemen, dear Secretary Ambassador. It is a pleasure to be here at the opening of the U.S. Pavilion at the Thessaloniki International Fair, where the U.S. is the honored country this year. As you very rightly mentioned last year, during my trip to Washington, I discussed with President Trump the great importance of having the U.S. as the honored country at the first Thessaloniki International Fair after our exit from the eight-year crisis in Greece, which is now on the road to recovery and development. Τους δυο λαούς μας ενώνουν πολλά. Πάνω απ' όλα ενώνουν κοινές αξίες, αγώνες για κοινές αξίες και κοινούς στόχους, για την ελευθερία, τη δημοκρατία. Έχουμε ιστορικούς δεσμούς, πολύ δυνατούς δεσμούς στο διάβα της ιστορίας. Σκληρή δουλειά, δύσκολες στιγμές, όμως και μια διαρκής και ακατάβλητη προσπάθεια για την πρόοδο και την ευημερία. There are a number of things that join our two countries together, our common values and goals, freedom, democracy, historical ties, tough times, but also our continuous struggles and efforts for prosperity. Επισκέπτεστε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, τη χώρα μας σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αφήνουμε πίσω μας την ύφεση και τη λιτότητα και πλέον μπορούμε να ξεδιπλώσουμε τις δυνατότητες ελληνικής οικονομίας, μπορούμε να επικεντρωθούμε στην παραγωγή νέου πλούτου, μπορούμε να επενδύσουμε εκεί όπου έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα και να επενδύσουμε με σχέδιο, να δώσουμε χώρο στις ζωντανές δυνάμεις αυτού του τόπου να βγουν στο προσκήνιο, στις νέες και στους νέους της πατρίδας μας, στον επιχειρηματικό κόσμο που τολμά. Dear Secretary, President, you are coming to Greece at a very critical point in time where we are coming out of the recession and crisis and we are now facing new prospects for the country, new wealth. Our comparative advantages are coming to the forefront as well as vibrant forces of our nation such as our youth and entrepreneurship. Και πιστεύω ότι έχουμε να πάρουμε πάρα πολλά παραδείγματα και σημαντικές εμπειρίες και τεχνογνωσία από την παρουσία πολυμελούς αντιπροσωπείας επιχειρηματιών, ανθρώπων της αγοράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με αφορμή την τιμητική παρουσία της χώρας στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια πρωτοπόρος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας και της παγκόσμιας παραγωγής, εκεί όπου ανθούν οι ιδέες της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, θέλουμε να είναι και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αρρωγός της προσπάθειάς μας να δώσουμε μια νέα πνοή στην ελληνική οικονομία και να επενδύσουμε στις νέες ιδέες, στην καινοτομία και στην νεοφυή επιχειρηματικότητα. You bring with us your experience and know-how with your great
large delegation from the U.S., which is visiting us on the occasion of U.S. being the honored country at the Thessaloniki International Fair. U.S. is indeed a pioneer globally as regards economy and the field of production, also as regards innovation and startups, and we believe that you can assist us in boosting these efforts also in our own country. Η Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο μια χώρα η οποία βγαίνει από την κρίση έχοντας μπροστά τις νέες δυνατότητες. Αλλά είναι και μια χώρα η οποία μπορεί να παίξει και παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε μια έθραυστη, γενικότερα θα έλεγα, ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα λοιπόν ως πυλώνας σταθερότητας, ως πυλώνας ασφάλειας και ως μια χώρα που μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ανοίγει τις πύλες της στη νέα εποχή. Και η στήριξη σε αυτή την προσπάθειά μας από την παρουσία την δική σας σήμερα εδώ και της πολυπληθούς αντιπροσωπείας επιχειρηματιών από τις ΗΠΑ είναι πραγματικά μια πολύ μα πολύ σημαντική συμβολή. Greece, however, is not only a country exiting the crisis, but it is also a country facing many new prospects. It also has a very important role to play in a particularly fragile region as a pillar of stability and security, and can adopt a leading role in this area. We are entering a new era, and we believe that we will be able to do this more successfully with the U.S. support and the people present here today. Και θέλω κλείνοντας να μου επιτρέψετε να πω ότι η 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με την παρουσία της τιμόμενης χώρας και σε υψηλό επίπεδο σήμερα σηματοδοτεί τις μεγάλες δυνατότητες της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας να παίξει καθοριστικό ρόλο, να είναι η καρδιά της βαλκανικής συνανάπτυξης και η ατμομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης για την ελληνική οικονομία. I would also like to say with this opportunity that through the 83rd Thessaloniki International Fair and US as the honored country and your high-level delegation from the US, there is also the prospect for Thessaloniki, for Macedonia, for Northern Greece to be at the heart of Balkan development and play a vital role in the region. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν και ανυπομονώντας να ξεναγηθώ στο περίπτερο, το αμερικανικό περίπτερο, που από ό,τι βλέπω είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένο φέτος, όπως είναι αναβαθμισμένη και η 83η Διεθνής Έκθεση. Θέλω να καλωσορίσω θερμά στη Θεσσαλονίκη και στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον Υπουργό Εμπορίου, τον ΗΠΑ, τον κύριο Ρος και το σύνολο των συμμετεχόντων από τις ΗΠΑ και να επαναλάβω την βεβαιότητά μου ότι η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποτελέσει την καλύτερη βάση, θα έλεγα, το καλύτερο θεμέλιο μιας νέας προοπτικής τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Προοπτική ασφάλειας, ανάπτυξης, ειρήνης και σταθερότητας. I'm therefore looking forward to visiting the U.S. Pavilion, which is looking particularly upgraded this year, as is the whole of the Thessaloniki International Fair. I would like to welcome you on this occasion to Thessaloniki and to the TIF, Secretary Ross and the U.S. representatives, and repeat once again that I am certain that with the strategic cooperation with the U.S., we will be able to lay the best foundations for a new era of stability, development and growth. Μάλιστα. Παρακολούθησαμε λοιπόν τα εγγένεια του περιφέρου των ΗΠΑ στην